Η Αθήνα πρόκειται να παραλάβει το γερμανικό μάρντερ για την παράδοση σοβιετικών τεθρακισμένων οχημάτων μεταφορά προσωπικού στο Κίεβο. Σύμφωνα με μία αναφορά, τα γερμανικά οχήματα συζητούνται για απευθεία εξαγωγή στην Ουκρανία. Ένα ειδικό εκτιμά ότι η μαχητική αξία των ελληνικών στρατιωτικών οχημάτων είναι πολύ χαμηλότερη. Ο καγκελάριο, Όλαφ Σόλτ, ανακοίνωσε την Τρίτη ανταλλαγή αρμάτων μάχη με την Ελλάδα υπέρ τη Ουκρανία. Γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν πως το Βερολίνο θέλει να παραδώσει στην Αθήνα 50 παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μέρντερ και οι Έλληνες υποτίθεται ότι θα παραδώσουν στο Κίεβο τεθωρακισμένα σοβιετική σχεδίαση. Αλλά η ανταλλαγή αρμάτων μάχης αντιμετωπίζεται με κριτική στους κύκλους των ειδικών. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Bild, τα τεθωρακισμένα μάρτερ είναι εκείνα για τα οποία η εταιρεία εξοπλισμών Rain Metal υπέβαλε τη εξαγωγή στην Ουκρανία στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλεία στι 22 Απριλίου. Αντί για μάρτερ, στο Κίεβο θα λάβει τώρα περίπου 100 οχήματα μάχη πεζικού BMP-1A1 OST από παλιά αποθέματα τη λαοκρατική δημοκρατία τη Γερμανία που πουλήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. Τα οχήματα λέγεται ότι δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου από τον ελληνικό στρατό εδώ και χρόνια. Η μαχητική αξία των οχημάτων είναι πολύ κάτω από ένα άρμα μάχη, λέει ο στρατιωτικό ειδικό Γκουστάβ Γκρεσέλ τη εφημερίδα Bild. Ο επιστήμονα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων κατανομάζει και αδυναμίε. Το εσωτερικό είναι πολύ στενό και το πυροβόλο των 73 χιλιοστών είναι πολύ ανακριβές και άρα σχεδόν άχρηστο. Στα χαρτιά, το όχημα είναι ένα τεθωρακισμένο άρμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφορά προσωπικού, σύμφωνα με τον Γκρέσλε. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα για την κατάσταση των οχημάτων ηλικία 50 έω 58 ετών. Αν είμαστε ειλικρινεί, αυτό είναι σκουπίδια, αναφέρει ο Γκρέσλε τη Bild. Στο Πενταπόσταγμα αναφέραμε ότι μια νεότερη ενημέρωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατόπιν προηγουμένων συζητήσεων που προηγήθηκαν και μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς συμφωνήθηκε η αποστολή στην Ουκρανία τεθωρακισμένων οχημάτων και η παραλαβή γερμανικών. Το Υπουργείο τονίζει ακόμη ότι οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα Ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνα τη Γερμανία, προκειμένου η συμφωνία να τεθεί το ταχύτερο δυνατό σε εφαρμογή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.